Πάμε. Έχουμε έρθει απόψε εδώ στο εργατικό κέντρο μαζί με εκπροσώπους των σωματείων αλλά και τους εκπροσώπους των επιτροπών των πλημμυροπαθών που έχουν δημιουργηθεί στις γειτονίες της πόλης για να παρέχουμε να διαμαρτυρηθούμε εδώ στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει ακριβώς αυτό το θέμα. Με το γεγονός, καταρχήν θεωρώντας ότι και η Δημοτική Αρχή, όπως και η Περιφέρεια Θεσσαλίας και αντίστοιχα στην κυβέρνηση πολύ περισσότερο έχουν ευθύνη για αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε στην πόλη μας με τις πλημμύρες. Με την έννοια ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια κανένα ουσιαστικό έργο δεν υπήρξε προκειμένου να προστατευτεί η ζωή του πληθυσμού και φτάσαμε σήμερα εδώ που φτάσαμε να μετράμε ουσιαστικά μια βιβλική καταστροφή στην πόλη μας αλλά και ευρύτερα στην περιοχή της Θεσσαλίας και πολύ περισσότερο είμαστε εδώ για να πετύσουμε ουσιαστικά μέτρα και ανακούφισης και στήριξης των πλημμυροπαθών αλλά και οικονομικής στήριξης γιατί όλος αυτός ο κόσμος που δεν έχει ούτε σπίτι να μείνει, που δεν έχει πια ούτε το μαγαζί του, ούτε τέλος πάντων ας πούμε που το λένε βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί να συνεχίσει ας πούμε να εργάζεται, καταλαβαίνω ότι αντιμετωπίζει άμεσα ζήτημα της επιβίωσης. Άρα λοιπόν χρειάζεται εδώ και τώρα άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης. Πολύ περισσότερο από αυτό που ακούσαμε και όλα στο απόγευμα που διαβάσαμε, δεν ξέρω αν είναι έτσι, και ανακοίνωση η Δημοτική Αρχή τις προηγούμενες μέρες ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Θέλουμε επίσης, είναι άμεσο ζήτημα και γι' αυτό δεν έχει γίνει καμία κουβέντα, πούμε γενικά πράγματα και λόγια, να παρθούν εδώ και τώρα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης, αλλά και της Θεσσαλίας γενικότερα. Το πρόβλημα είναι άμεσο, είναι μπροστά μας. Είμαστε στην αρχή του φθινοπόρου και του χειμώνα, που σημαίνει δηλαδή με τέτοιου είδους φαινόμενα θα αναμετρηθούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν η πόλη και η περιοχή μας πρέπει να οχυρωθεί με τέτοιο σχεδιασμό ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό σε επίπεδο Θεσσαλίας εδώ και τώρα. Είναι από τα βασικά ζητήματα τα οποία ερχόμαστε σήμερα να θέσουμε εδώ και στη Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο καλούμε και τον κόσμο να συμμετέχει μαζικά και αποφασιστικά στην απεργιακή συγκέντρωση την 5η 21 του Σεπτέμβρη στις 10.30 στην Κεντρική Πλατεία, πραγματικά να πλημμυρίσει την πλατεία και να πνίξει με την οργή του όλους αυτούς που κυριολεκτικά τον πνίξαν με τις πολιτικές τους και με τις επιλογές τους το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.